Λοιπόν, να καλησπέρισω τον Αλέκο Καρίτσα, τον συνεργάτη του ITV. Αλέκο, καλησπέρα. Μεγαλειώδης νίκη στο Αγρίνιο του Παζιάννενα επί του Παναθηναϊκού. Λοντίγκιν τον είδαμε και στην τελευταία φάση εγγύηση και όχι μόνον. Σε ακούω, Αλέκο. Καλησπέρα, Βλάση. Στο Αγρίνιο με τον Παναθηναϊκό. Εκτός έδρας ουσιαστικά, όχι μέσα στα φιλόξενα Γιάννενα, όχι μέσα στα οικεία Γιάννενα. Στο Αγρίνιο Παζιάννενα. Έδρα μας είναι και το Αγρίνιο. Φιλική περιοχή είναι. Φιλική περιοχή. Όχι, αλλά εκεί που ήθελε να παίξουμε ο Παναθηναϊκός. Εκεί ήθελε ο Παναθηναϊκός. Ωραία. Εκεί πήγαμε. Και εκεί κερδίσαμε. Και ουσιαστικά ξεφτυλίσαμε, όχι αν θέλει την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλίμονο. Ξεφτυλίσαμε όμως όλο το σύστημα που ήθελε να παιχτεί ένας αγώνας του μικρού, του επαρχιώτη Παζιάννενα, του άσημου Παζιάννενα, με τον μεγάλο Παναθηναϊκό. Εκεί που βόλευε τον Παναθηναϊκό. Λες τι είχε ανάγκη τελικά ο Παναθηναϊκός για τόσο μεγάλη ομάδα να παίξει και να διαλέξει έδρα. Αν έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός στο σημείο να φοβάται τον Παζιάννενα, τότε πραγματικά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση από την ομάδα μας και αυτό είναι καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα, Βλάση. Ωραία. Ωραία. Έχει πραγματικά ισχυρό συμβολισμό αυτή η νίκη επί του Παναθηναϊκού. Αυτός ο συμβολισμός θα ολοκληρωθεί με την πρόκριση η οποία μας περιμένει στην Αθήνα. Πόσο πιθανή είναι η πρόκριση τώρα, γιατί okay, ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, ανεβαίνει τελευταία. Ρεαλιστικά, πόσο πιθανή είναι μια πρόκριση επί του Παναθηναϊκού? Πολύ πιθανή. Αλλά θέλω να σου πω, Βλάση, ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος. Και μόνο το ότι κερδίσαμε αυτό τον αγώνα, βουλώσαμε μάλλον πάρα πολλά στόματα και αποδείξαμε πολλά. Δεν είναι δηλαδή ότι θα αποδείξουμε ακόμη περισσότερο εάν προκριθούμε. Φυσικά και θα είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Θα φτάσουμε στους τέσσερις. Όμως μόνο και μόνο το ότι η ομάδα κέρδισε αυτόν τον αγώνα μέσα στον Αγρίνιο, κάτω από αυτές τις αδίξωες συνθήκες, όλο κάτω από αυτό το άσχημο κλίμα. Έγινε και η εκδίκαση το πρωί, η προσφυγή απορρίφθηκε, έτσι. Ναι, είναι τεράστια επιτυχία. Άντεξε ψυχικά η ομάδα, άντεξε αγωνιστικά, γιατί η ομάδα δεν είχε προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα. Το ξέρουμε όλα αυτά. Οι γηπεδικές συνθήκες στα Γιάννενα δεν είναι τέτοιες που επιτρέπαν να προπονηθεί όπως έπρεπε. Και το κυριότερο, πήγε και κέρδισε σε μια έδρα που τις επέβαλαν. Σε μια έδρα που θεώρησαν ότι αυτή θα ήταν καλύτερη αγωνιστικά για την ομάδα τους. Θεώρησαν. Η πράξη όμως έδειξε κάτι το αντίθετο. Και δεν είναι ότι ο Παζιάννενα κέρδισε απλώς. Κέρδισε εντυπωσιακά. Βλάση, το σκορ για μένα θα μπορούσε άνετα να είναι, αν οι παίκτες μας ήταν λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο παραγωγικοί, ή αν θες, αν είχαμε λίγο μεγαλύτερη επιθετική ποιότητα, να ήταν 4-1. Ναι, αυτό... ναι. Εγώ δεν θα έλεγα 4-1-3-1 θα μπορούσε. Α, το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο γι' αυτό είναι όμορφο άθλημα. Δεν είναι δίκαιο απόλυτα. Έτσι, έχεις δίκιο. 3-1-4-1 θα μπορούσε ο Παζιάννενα να το κάνει. Είδαμε μια ευκαιρία εδώ του Παμλίδη που πρέπει να κάνει προσπάθεια κανείς να τη χάσει. Όχι ότι δεν χάνονται αυτές οι ευκαιρίες στο ποδόσφαιρο. Χάνονται, αλλά είδαμε μια κλασική ευκαιρία τέλος πάντων. Πρέπει να κάνεις προσπάθεια για να μην βάλεις γκολ. Οκ, θα μπορούσε να ήταν 3-1-4-1. Είναι 2-1. Οκ, έτσι είναι η μπάλα. Σε έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό, πόσες ευκαιρίες θα σου παρουσιαστούν για να βάλεις γκολ. Ναι. Αν δεν τις χρησιμοποιήσεις αυτές που σου παρουσιάζονται. Τέλος πάντων, για να επανέλθω στην ερώτησή σου, είναι πολύ εφικτό. Πλέον για μένα είναι 50-50, αν θέλεις, και από τη στιγμή που ο Παζιάννενα έχει κερδίσει, να μην σου πω ότι θα μπορούσε να είχε ένα ελαφρύ, πολύ ελαφρύ προβάδισμα. 50-50 όμως, για να είμαστε δίκαιοι, είναι. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, βαριά η φανέλα, καλό το ρόστερ του. Θα αγριέψουν και λίγο τώρα, θα αγριέψουν και λίγο, γιατί το θέλουν το κύπελο, έτσι. Θέλουν φυσικά και το θέλουν. Ο Παναθηναϊκός θέλει μια διάκριση οπωσδήποτε. Σου έχω πει και την προηγούμενη φορά. Είναι χρόνια τώρα που δεν έχει τίποτε να παρουσιάσει. Χάνει γενιές και γενιές οπαδών. Δεν έχει ένα πρωτάθλημα, δεν έχει ένα κύπελο. Έτσι είναι. Χρειάζεται λοιπόν οπωσδήποτε μια διάκριση. Και ο τελικός είναι μια εξαιρετική διάκριση. Φαντάσου πόσο μεγάλη διάκριση, Βλάση μου, θα είναι αν το πετύχει αυτό ο Παζιάννενα. Είναι ένα όνειρο χρόνων τώρα. Δεν έχουμε ποτέ κερδίσει ένα τελικό, δεν έχουμε καμία παρουσία σε αυτό ένα τέτοιο πράγμα. Εάν το πετύχουμε φέτος με αυτό το ρόστερ και με αυτές τις συνθήκες, τις γηπεδικές, τις αγωνιστικές, δεν θα είναι ένα απλό θαύμα, αλλά θα είναι μια τεράστια επιτυχία όχι μόνο για τον Παζιάννενα, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να βγει μια επαρχιακή ομάδα που παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο, τόσο αγνό, χωρίς να έχει παρεμβολές ή παρεμβάσεις από εξειδικευτικούς παράγοντες του παρασκηνίου. Είναι τόσο καθαρός ο Παζιάννενα που πλέον δεν έχει ούτε έναν άνθρωπο που να ασχολείται με το παρασκήνιο. Και αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία και οφείλεται κατά 100% σε αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Αργύρης Γιαννίκης.
Είναι σημαντικό αυτό. Ο προπονητής έχει φτιάξει αυτή την ομάδα να παίζει στα ίσια τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι έργο του Γιαννίκη. Και η επιλογή βέβαια του Γιάννη και είναι του Χρυσοβασίλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε μπροστά, έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο επόμενο παιχνίδι τώρα, γιατί το πρωτάθλημα είναι το βασικό μας εμάς ζήτημα, το βασικό μας στοίχημα. Το παιχνίδι με τον Όφη γίνεται την Κυριακή στις 5 και 4 στο Ζωσιμάδες αυτή τη φορά. Λοιπόν, εδώ τώρα πρέπει εμείς να κερδίσουμε. Γιατί? Γιατί βλέπω και κάτι αποτελέσματα. Είδα σήμερα ένα αποτέλεσμα Απόλλων Λαμία 0-1. Για, ναι. Πες, για πες, τι σκέφτεσαι, Αλέκο. Μα έκπληξη. Βέβαια, είχα πει ότι η Λαμία έχει ενισχυθεί εξαιρετικά. Έχει πάρει 9 ποδοσφαιριστές. Ξαναφτιάχνεται η Λαμία. Ο Γρηγορίου αρχίζει να είναι ένα καινούργιο προπονητής. Σε αυτή αρχίζει να φαίνεται η δουλειά του. Αρχίζει να φαίνεται όμως και το ότι η Λαμία δεν είναι τελικά η ομάδα που βάζαμε σαν ένα από τα φαβορή του υποβιβασμού. Το φαβορή λέγαμε. Οι περισσότεροι λέγαμε το φαβορή, έτσι. Τις περισσότερες πιθανότητες. Φαίνεται όχι τώρα, ναι. Τώρα όμως αρχίζει να βγαίνει από αυτή την κατηγορία. Τώρα βλέπουμε τη Λάρισα να έχει πάρει τα ενία γι' αυτό. Έχουμε δύο κρίσιμους αγώνες βέβαια. Με τη Λαμία Λάρισα και Λάρισα Λαμία. Δύο αγώνες που θα παιχθούν το αμέσως. Α, δεν έχουν παίξει μεταξύ τους καθόλου φέτος? Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Στους αγώνες τότε με τα δελτία που έκανε ενστάσεις ο Κούγιας. Μάλιστα. Μάλιστα. Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, όλα ευτράπελα εκεί του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάντως, εδώ θα γίνει σφαγή τώρα. Αν είναι δύο παιχνίδια τώρα, εδώ θα γίνει πανικός, έτσι. Και με αυτά που έχουν προηγηθεί, έτσι. Γιατί μάλιστα. Υπάρχει ένα τεράστιο παρασκήνιο σε αυτούς τους αγώνες. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, αλλά σίγουρα εμάς δεν μας συμφέρει να κερδίσει κανένας. Τα ισόπολα που δεν όλα χει, όλα χει, μάλιστα. Τώρα εμείς πάμε στα δικά μας όμως με τον Όφη τώρα, γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα. Οκ, okay, πρέπει να κερδίζουμε κι εμείς. Για πάμε εδώ. Αυτό το παιχνίδι τώρα πρέπει να το κερδίσουμε. Ο Όφη το έχουμε ξαναπεί, είναι σδριμωγμένος και αυτός θέλει νίκη. Τα δίνει όλα για όλα, αλλά εδώ είναι ο Ζωσιμάδες. Τώρα εδώ είναι Γιάννα. Αν και παίζουμε καλύτερα εκτός Ιωαννίνων τελικά. Ίσως ο Παναθηναϊκός ήθελε το καλό μας όταν έλεγε να μην παίξουμε στα Γιάννα. Δεν κατάλαβα και αυτός τι έκανε, μάλλον. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός καλώς το ζήτησε. Σου λέει τώρα πού να πάω να παίξω πάνω στα Γιάννα, δεν θα είναι καλό το γήπεδο. Μάλιστα. Αλλά μπόρεσε να καταλάβει και να αντιληφθεί το πόσο ο Γιαννίκης θα μπορούσε να κάνει ένα ματ στην κυριολεξία. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, εντάξει, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα μάθημα. Ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρωθεί το ξανάπα. Ας χάσει και από τον Πανετολικό το παιχνίδι του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός. Για να γυρίσει πίσω στην Αθήνα με αυτό που του αξίζει. Αλλά πάμε εδώ τώρα στα δικά μας. Ξαναλέω, εδώ παίζουμε τον Όφη τώρα. Σχετικά με τον Όφη, κοίταξε να δεις. Είναι ένας αγώνας ο οποίος αυτή τη στιγμή θα σημάνει πάρα πολλά. Πολύ περισσότερο για τον Όφη. Εμείς οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν μας καταδικάζει σε τίποτα. Τον Όφη όμως θα το καταδικάσει. Όφη έρχεται εδώ πέρα και θα κερδίσει. Είναι μια ομάδα η οποία και αυτή παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο. Έχει να κερδίσει πάρα πολλές αγωνιστικές. 10 αγωνιστικές, αν δεν απατώμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα έρθει εδώ με πολύ μεγάλη ένταση, μεγάλο πάθος. Θα προσπαθήσει να κερδίσει τον αγώνα. Αλλά από την άλλη και εμείς, μόνο και μόνο από αυτό την επιτυχία που είχαμε με τον Παναθηναϊκό, θα είμαστε σε άριστη ψυχολογική κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι το γήπεδο των Ζωσιμάδων θα είναι και αυτό, επειδή δεν καταπονήθηκε με αγώνες, θα είναι σε πολύ καλύτερη μάλλον κατάσταση από τις προηγούμενες φορές. Οπότε θα μπορέσει η ομάδα να ξεδιπλώσει τις αρετές της. Από εκεί και πέρα, εμείς χρειαζόμαστε την νίκη για με τον Όφη και βαθμολογικά και για να πάρουμε, αν θέλεις, και μια ακόμη καλύτερη ψυχολογία, γιατί μετά έρχεται ένας δύσκολος αγώνας εκτός έδρας με τη Λαμία. Αν το χρειαζόμαστε. Ένας αγώνας με τον Όφη είναι για τον Παζιά ένα πάντοτε ντέρμπι και υπάρχουν ειδικοί λόγοι που πρέπει πάντοτε να τον κερδίσει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά και στο 4-2 του Ολυμπιακού επί της Άιντχόβεν, έτσι. Ένα παιχνίδι που έγινε σήμερα, τέλειωσε πριν λίγη ώρα, πριν ελάχιστη ώρα. Εδώ δεν χωράνε οπαδισμοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να φέρει αποτελέσματα νικηφόρα στην Ευρώπη. Ήδη η Ελλάδα έχει πατώσει βλάση. Είναι ο μόνος εκτός του κόσμου που θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Λόγω των υποδομών που έχει, λόγω των χρημάτων που ρίχνει σαν επένδυση ο Μαρινάκης. 4-2. Ωραίο σκορ. Αγγλικό σκορ, έτσι. Ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί και για τον Ολυμπιακό, αλλά και για την Ελλάδα. Και από βαθμολογικής απόψεως. Χρειάζεται ο Ολυμπιακός να κερδίζει στην Ευρώπη. Χρειάζεται η Ελλάδα να παίρνει βαθμούς. Έχουμε φτάσει στον πάτο, Βλάση. Πρέπει να χαιρόμαστε όλοι με τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι ο εκπρόσωπός μας, νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο θα ήταν περιττό. Μπράβο, συγχαρητήρια, και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει την πορεία του.
Ευχαριστώ, Αλέκο, ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, ένα από τον Όφη θα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μας συμβεί μετά από αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα που φέραμε με τον Παναθηναϊκό. Είναι τεράστια η επιτυχία Βλάση να μην περάσει τα ψηλά. Τέλεια. Ευχαριστώ.